Να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Ηλία Φραγκιαδάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σούδας. Είχαμε μια παραδοσιακή κουρά για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι τον πολιτισμό στον πρωτογενή τομέα. Κύριε Φραγκιαδάκη, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Και φέτος, όπως κάθε χρόνο, κάναμε την κουρά μας. Ναι. Να μάθουν οι μικροί, να θυμηθούν οι μεγάλοι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι όλο το ΔΣ, γιατί πήγε πάρα πολύ όμορφα, ήρθε πάρα πολύ κόσμος, είδε πώς κουρεύανε τα ζώα, γιατί τώρα έχουμε ξεκινήσει όλα και τα κάνουμε βιομηχανικά, με ρεύματα, ενώ παλιά μαζευόντουσαν κουμπάρι, μαζευόντουσαν συντέχνη, μαζευόντουσαν φίλοι, και αυτό το υποχρεωτικό που κάνανε το κούρεμα για τι τα ζώα ζεσταίνονται. Ναι. Και μετά κάνανε ο οικοδεσπότης, καλούσε όλους τους καλεσμένους και τους έκανε το τραπέζι. Κάπως έτσι προσπαθήσαμε κι εμείς να αναβιώσουμε και να το κάνουμε. Έτσι φέραμε το κύριο Τραχαλάκη τα ζώα στο παραδοσιακό σπίτι, στο προάβλιο. Κάναμε ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο και ήρθε. Είδανε πώς κουρεύουμε τα ζώα. Είχαμε την τύχη να έχουμε κοντά μας από την Ελληνική Ακαδημία Αρχιμαγείρων να έρθουν να μας δείξουν πώς φτιάχνουν το χόνδρο όπως φτιάχνανε παλιά, τη μυζήθρα, το τυρί. Εκεί μπροστά σε όλο τον κόσμο είχαμε τις παρασκευές, βράσαμε το γάλα, κάναμε όλες τις παρασκευές αυτές και δοκιμάσαν όλοι αυτά τα ωραία τα γεύματα που μας έφτιαξε η κυρία Μπαντελάκη. Το συνέστημα από κυριαρχή πώς είναι? Για πείτε μας λίγο, πώς αντιδρά ο κόσμος? Οι παλαιότεροι πώς έτσι, ξέρετε, που ίσως δεν ασχολούνται πλέον με τον πρωτογενή τομέα, αλλά δεν έχουν και βιώματα, είχαν βιώματα οικογενειακά, αλλά δεν έχουν πλέον. Τι σας λένε? Όλοι οι παλιοί ήταν πολύ χαρούμενοι που το ξαναζούσαν αυτό. Στην αρχή ερχόντουσαν από πάνω, κοιτάγανε. Μετά βέβαια δεν μπορούσαν να αντισταθούν, πιάνανε το ψαλίδι και κάνανε κι αυτοί. Και καμία φορά αν βλέπανε κάποιο πιο νέο πώς ξεκίναγε το ζώο, του λέγει, δεν το ξεκινάμε από εκεί. Άρα η συνεισφορά του, η συμμετοχή τους στην κουρά είναι πολύ σημαντική, γιατί μας δείχνουν και πώς το κάνανε οι παλιοί και πώς όλο πώς γινόταν τότε, και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά και οι μικροί φίλοι μας θέλανε πολύ να δούνε πώς γίνεται αυτό και πιάσαν όλοι σιγά σιγά να κάνουν έτσι την κουρά. Τα μικρά παιδιά, κάνατε μία αναφορά, τα μικρά παιδιά πώς αντιδρούν σε αυτές τις περιπτώσεις? Παιδιά που πλέον, εντάξει, μπορεί να μην έχουν μία καθημερινότητα, συνήθως έχουν μία καθημερινότητα γύρω από τα social media και τους υπολογιστές και τα tablets και τα smartphones, αλλά φαντάζομαι όταν έρχονται σε επαφή με τον πρωτογενή τομέα και με την κουλτούρα των προηγούμενων γενεών, πώς αντιδρούν? Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι τα πιο πολλά παιδιά μικρής ηλικίας θέλανε να χαϊδέψουν ένα αρνάκι. Δηλαδή αυτό το πράγμα πλέον έχουν εξαφανιστεί και είναι έβλεπες ότι το παιδί ήθελε να πάει να χαϊδέψει ένα αρνί. Και όταν ήταν μαζεμένα ορισμένα παιδιά, έπιασα και τους έδειξα πώς βγαίνει το γάλα και τρελαθήκανε. Σου λέει, όχι, τι έγινε τώρα? Δεν τα ζουν τώρα τα σημερινά παιδιά. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε αξίζει τον κόπο, αξίζει την ταλαιπωρία, γιατί βγαίνει κάτι πολύ όμορφο. Βλέπεις τα παιδιά με πολύ χαμόγελο να το δέχονται αυτό. Μπράβο, και μπράβο. Να περιμένουν και να δουν ξανακάνει το πώς το έκανες αυτό. Δηλαδή, πολύ σημαντικό. Το απόλυτο, ότι το φυσικό τους φαίνεται περίεργο. Εκεί έχουμε φτάσει. Λοιπόν, αυτό έχω να πω εγώ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Κύριε Φραγκιαδάκη, το γνωρίζετε. Ωραία, θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μετερίζη που μας είπε δύο ζήτηκα πάνω στην κουρά. Μπράβο. Τον Αροδαμό που χόρεψε, ήταν μαζί μας. Τους αρχιμαγείρους Ελλάδος που ήταν δίπλα μας και μας στηρίξανε. Βέβαια είχαμε πιλάφ, είχαμε βραστό, ήταν όλα κερασμένα στον κόσμο, ήταν κάτι πολύ όμορφο. Μπράβο. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι είμαστε δίπλα σας, θα τα ξαναπούμε και πάλι
Την καλησπέρα μας στην όμορφη Σούδα. Να είστε καλά, κύριε Φραγκιαδάκη. Να κλείσουμε κάτι τελευταίο. Ναι. Την Κυριακή, καλά με όλο τον κόσμο. Ναι. Στην παραλία της Σούδας κάνουμε καθαρισμό όπως κάθε χρόνο. Ναι. Και θα ξαναμιλήσουμε μετά τον καθαρισμό. Θα έχουμε φωτογραφίες, βιντεάκια. Μπράβο σας. Και φέτος θα είμαστε ακόμα πιο οργανωμένοι. Εδώ είμαστε να τα πούμε, να μιλήσουμε και για τον απόϊχο. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε να είστε πολύ. Καλά.